Σήμερα θα μιλήσουμε για το τραγούδι «Επιτάφιος του Σικύλου», το αρχαιότερο ολοκληρωμένο δείγμα αρχαίας ελληνικής μουσικής που διαθέτουμε σήμερα. Πριν πούμε όμως για τον Επιτάφιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει μια άλλη μουσική που είναι παλιότερη από του Σικύλου και η οποία βρέθηκε στην αρχαία συριακή πόλη τη Ουγγαρίτ, σημερινή Ρας Σάμρα. Χρονολογείται περίπου στα 1300 π.Χ. και περιέχει μουσική σημειολογία σε σφινοειδή γραφή στην αρχαία γλώσσα των Χούριαν. Το έβριμα αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία, καθώς μας δείχνει ότι η μουσική κλίμακα και η αρμονία ήταν γνωστές πολύ παλιότερα από όσο νομίζαμε στο παρελθόν. Εάν θέλετε να ακούσετε την αρχαιότερη μελωδία του κόσμου, έχουμε βάλει στην περιγραφή του βίντεο το σχετικό σύνδεσμο. Ο Επιτάφιος, από την άλλη, είναι το παλιότερο τραγούδι που γνωρίζουμε και τη μουσική και τους στίχους. Ο Σίκυλος έγραψε το τραγούδι του λίγο μετά το 200 π.Χ. σε μια επιτύμβια κυλινδρική στήλη, η οποία έχει ύψος 40 εκατοστά και περιέχει στην κοινή ελληνική της ελληνιστικής εποχής ένα επίγραμμα 12 λέξεων και ένα τραγούδι 17 λέξεων μαζί με τη μουσική του. Στην κορυφή της στήλης, το επίγραμμα αναφέρει τον άνθρωπο που το έγραψε, καθώς και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε. Στην νεοελληνική απόδοση διαβάζουμε: «Εγώ η πέτρα είμαι μια εικόνα. Με έβαλε εδώ ο Σίκυλος ως διαχρονικό σήμα αθάνατης μνήμης». Από κάτω υπάρχουν οι στίχοι του τραγουδιού μαζί με τα σύμβολα της μελωδίας, η οποία είναι του λεγόμενου φρυγικού τύπου. Σε νεοελληνική απόδοση διαβάζουμε: «Όσο ζεις, λάμπε, καθόλου μη λυπάσαι. Για λίγο διαρκεί η ζωή, ο χρόνος απαιτεί την πληρωμή του». Είναι ενδιαφέρον να πούμε και 2-3 πράγματα για την ανακάλυψη της επιτύμβιας στήλης. Βρέθηκε το 1883 στην πόλη Αηδίνιο και παρότι χάθηκε κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής το 1922, βρέθηκε μερικά χρόνια μετά σε έναν κήπο τουρκικού σπιτιού. Η ιδιοκτήτρια είχε κόψει τη βάση της στήλης για να τη χρησιμοποιήσει ως βάζο για λουλούδια. Σήμερα όποιος θέλει να δει το έβριμα αυτό από κοντά θα το βρει στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας στην Κοπεχάγη. Κλείνοντας, σας παραθέτουμε το τραγούδι σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση της Νεκταρίας Καρατζή, διεθνώς αναγνωρισμένης ερμηνεύτριας της βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής.
Το τέλος ο χρόνος απέναντι.